Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι και καλή σας εβδομάδα. Είναι Δευτέρα, 6 Μαΐου και αμέσως τώρα ξεκινάει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από τη Δέλτα Τηλεόραση. Επίσκεψη αστραπή της Υπουργού Προστασίας του Πολίτη στις Σφαίρες του Εύρου με στελέχη της ελληνικής αστυνομίας. Είμαστε εδώ για να επιβεβαιώσουμε άλλη μια φορά ότι η ελληνική αστυνομία στο δύσκολο, επίπονο αλλά και ευαίσθητο τομέα της διαχείρισης του μεταναστευτικού κάνει την δουλειά της με επαγγελματισμό. Ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Καβάλα. Χθες πραγματοποιήθηκε περιοδία του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Ανατολική Μακεδονία και ολοκληρώθηκε με την κεντρική του ομιλία στην Καβάλα. Αυτό που όλοι γνωρίζουμε ότι μπροστά μας έχουμε κρίσιμες εκλογικές αναμετρήσεις. Ξεκινούν από τη Δημοτική Βιβλιοθήκη Αλεξανδρούπολης δράσεις για την οδηγική ασφάλεια. Σήμερα στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Αλεξανδρούπολης αλλά και σε όλο τον κόσμο ξεκινούν οι δραστηριότητες, μεγάλες δράσεις για την 5η Παγκόσμια Εβδομάδα των Ηνωμένων Εθνών για την οδική ασφάλεια. Με αυτά αλλά και με πολλά περισσότερα το κεντρικό δελτίο ειδήσεων ξεκινάει αμέσως τώρα. Στην Ξάνθη θα μεταφερθούμε ευθύς αμέσως, κυρίες και κύριοι. Ο διευθυντής της Δέλτα Τηλεόρασης, ο Αντώνης Σωτελόπουλος, βρίσκεται στο σημείο που μόλις πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η ομιλία του Αλέξη Τσίπρα. Αντώνη Τελόπουλε, καλησπέρα. Καλησπέρα Μαρία Χρύσα, καλησπέρα από την Ξάνθη. Πράγματι η ομιλία του Πρωθυπουργού του Αλέξη Τσίπρα ολοκληρώθηκε πριν από λίγο, όπως είχαν την ευκαιρία να δουν και οι τηλεθεατές μας στους δέκτες τους. Ο κόσμος ακόμη πολλής βγαίνει από το στάδιο. Μια επίσκεψη η οποία, του Πρωθυπουργού στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, η οποία ξεκίνησε νωρίς το μεσημέρι από τα κυμέρια της Ξάνθης, όπου εκεί επισκέφθηκε έναν συνοικισμό Ρωμά, ενώ αργότερα ήρθε εδώ στον Εύμηρο, όπου πραγματοποίησε την προεκλογική ομιλία αυτή που είχε ουσιαστικά οργανώσει εδώ η νομαρχιακή του ΣΥΡΙΖΑ. Μπορούμε να πούμε ότι οι κύριοι άξονες της ομιλίας του Πρωθυπουργού, εκτός από την επίθεση που εξαπέλυσε στον Κυριάκο Μητσοτάκη, ήταν και τα έργα που έχει υλοποιήσει η κυβέρνηση στην Άμμουθου, αλλά και τα οικονομικά μέτρα, τα νέα μέτρα ελάφρυνσης της μεσαίας τάξης και όχι μόνο, τα οποία ουσιαστικά θα εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός, όπως μας είπε, και αυτό αποτελεί είδηση, μεταβάλλοντας και το πρόγραμμά του. Αντί να πάει στα Γιάννενα, θα μεταβεί αύριο στην Αθήνα, όπου μαζί με τον Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Ευκλή Τσακαλώτο, θα ανακοινώσει τα νέα μέτρα ελάφρυνσης. Ουσιαστικά, ο Πρωθυπουργός, τελειώντας την ομιλία του και αναφερόμενος στην μουσουλμανική μειονότητα, αλλά και στους Έλληνες Ρωμά, οι οποίοι η παρουσία τους ήταν μεγάλη εδώ στην ομιλία, είπε χαρακτηριστικά πως είμαστε όλοι αδέρφια, κάτω από την ελληνική σημαία χωράμε όλοι. Τώρα, πέρα από την επίθεση που εξαπέλυσε στον Κυριάκο Μητσοτάκη, ουσιαστικά φωτογράφησε και τον Βαγγέλη Μαρινάκη. Όπως χαρακτηριστικά είπε, είναι ο άνθρωπος ο οποίος αγόρασε ιστορικές εφημερίδες οι οποίες ανήκαν στον χώρο της κεντροαριστεράς και τις μετέτρεψε σε φορόφωνα της Νέας Δημοκρατίας. Όσον αφορά στον Κυριάκο Μητσοτάκη, έκανε σαφή σύνδεση της οικογένειας Μητσοτάκη με το πρώτο θέμα, ουσιαστικά λέγοντας πως ο χρηματοδότης τους είναι κοινός. Επίσης, αναφερόμενο στην υπόθεση του Παύλου Πολάκη με τον Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Κυμπουρόπουλο, ουσιαστικά ο κύριος Τσίπρας, επιτεθόμενος και πάλι στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τον κατηγόρησε πως προσπαθεί να εργαλοποιήσει ένα τέτοιο ευαίσθητο θέμα όπως αυτό, όπως αυτό έχει να κάνει ουσιαστικά με τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν αναπηρία. Και ουσιαστικά είπε πως ο κύριος Μητσοτάκης προσπαθεί να κρυφτεί πίσω από τον κύριο Κυμπουρόπουλο. Ο Πρωθυπουργός τόνισε πως όπως και στη ζωή πρέπει να υπάρχει ίση μεταχείριση, η ίση μεταχείριση πρέπει να υπάρχει και στην πολιτική, προφανώς και στα αλεχθέντα, στα πολιτικά, στις πολιτικές δηλώσεις. Ο Πρωθυπουργός έκανε λόγο πάλι επιτιθέμενος στον κύριο Μητσοτάκη και αναφερόμενος ξανά για το ασφαλιστικό πινοσέτο που, όπως είπε, θέλει να
φέρει στη χώρα. Ουσιαστικά για την αναφερόμενος και στην πρόταση Μομφής, η οποία θα συζητηθεί αυτό το τριήμερο στη Βουλή που κατέθεσε η Νέα Δημοκρατία, γλαφυρά ο Πρωθυπουργός την περιέγραψε πως ουσιαστικά είναι μια προσπάθεια του κ. Μητσοτάκη, για την οποία θα πάει για μαλλί αλλά θα φύγει κουρεμένος, γιατί όπως χαρακτηριστικά είπε θα χρειαστεί να συζητήσει για τις 120 δόσεις τις επόμενες μέρες θα είναι νόμος του κράτους, για τον κατώτατο μισθό, για την κατάργηση του υποκατώτατου, για τα επιδόματα ανεργίας για τα παιδιά, για την πολιτική στήριξη των ανθρώπων με αναπηρία. Συγγνώμη, πράγματα τα οποία, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, ο Αρχηγός Αξιωματικής Αντιπολίτευσης ήθελε να καταργήσει, για τις μειώσεις του έμφυα, όπως και τις μειώσεις των ασφαλιστικών εισφορών. Αναφερόμενος στα πεπραγμένα της κυβέρνησής του και κάνοντας μια αναδρομή, ο Πρωθυπουργός είπε χαρακτηριστικά πως δεν πετάμε στα σύννεφα. Ξέρουμε καλά, παρά τα όσα πετύχαμε από το 2015 μέχρι σήμερα, υπάρχουν ακόμη πολλοί που περνάνε δύσκολα. Υπάρχουν ακόμη πολλοί που δεν έχουν αισθανθεί την ανάκαμψη στην καθημερινότητά τους και η σκέψη, η δική μας, είναι πάντα στους πολλούς, ανέφερε χαρακτηριστικά. Τώρα, Μαρία Χρύσα, όσο αναφορά τη δική μας περιφέρεια ειδικότερα, μίλησε αρχικά για τον νομό Ξάνθης, όπου, όπως είπε χαρακτηριστικά, 37,6 εκατομμύρια ευρώ σε έργα ΕΣΠΑ υλοποιήθηκαν στην Ξάνθη, τριπλάσιος αριθμός από τα προηγούμενα χρόνια. Όπως επίσης, αναφερόμενος σε όλη την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, έκανε λόγο για τριπλάσιες χρηματοδοτήσεις που αγγίζουν τα 732 εκατομμύρια ευρώ, όταν την τετραετία του 2010-2014, όπως είπε χαρακτηριστικά, ήταν μόλις 215 εκατομμύρια ευρώ. Έκανε αναφορά και στην δημιουργία και εγκατάσταση επεξεργασία λιμάτων για τον οικισμό του Σέλερου στο Δήμο Αυδείρων, κόστος 4,3 εκατομμυρίων ευρώ, όπως επίσης και για τη δημιουργία επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης για παιδιά με αναπηρίες και τη δημιουργία του πρώτου μειονοτικού σχολείου, ενώ της δημιουργίας 12 αιθουσών εκεί. Ουσιαστικά και η είδηση που βγήκε εδώ και αφορά τους ψαράδες στη Βιστονίδα είναι, όπως είπε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός, τις επόμενες μέρες θα ξεκινήσουν οι πληρωμές για όσους ψαράδες υπέστησαν μείωση των αλλιευτικών δραστηριοτήτων λόγω των αντίξεων καιρικών συνθήκων. Τέλος, αναφερόμενος και πάλι στην μουσουλμανική μειονότητα, ο Πρωθυπουργός είπε χαρακτηριστικά πως δεν υπάρχουν πολίτες δεύτερης κατηγορίας. Ο πλούτος της Θράκης είναι η συνύπαρξη χριστιανών και μουσουλμάνων, αναφερόμενος και σε ένα παράδειγμα το οποίο έζησε νωρίς το μεσημέρι, όπου φιλοξενούμενος στο σπίτι της Ευρωβουλευτίνας της Ελληνίδας Ρωμά, της κυρίας Μαρίας Τσαμπάζη, δίπλα ένα η οποία είναι χριστιανή, δίπλα ένα μουσουλμανικό σπίτι γιόρταζε και αυτό χωρίς να υπάρχει κανένα πρόβλημα. Ο Πρωθυπουργός ξαναεπανέφερε το θέμα της Αρίας, μίλησε ξανά για την κατάργηση της Αρίας. Εδώ να θυμίσουν στους τηλεθεατές μας πως την είχε ανακοινώσει πέρσι από το Περιφερειακό Συνέδριο στην Κομωτινή. Ενώ τέλος, μίλησε επίσης και για το πιλωτικό πρόγραμμα που εφαρμόζει το Υπουργείο Παιδείας, όπου διαμεσολαβήτρες από τη μειονότητα μιλούν τις μητρικές γλώσσες των νηπίων και συνεισφέρουν έτσι στην καλύτερη κοινωνικοποίησή τους και την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας. Μιλάμε πάντοτε για τα μειονοτικά σχολεία. Τέλος, να πούμε, Μαρία Χρύσα, πως εδώ παρευρέθηκε πλήθος βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, όπως και ο υποψήφιος περιφερειάρχης που υποστηρίζεται από το ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Κατσιμίγας. Ο λόγος εσένα, εκτός κι αν θέλεις κάτι. Να σε ευχαριστήσουμε θερμά, Αντώνη Τελόπουλε, στο σημείο αυτό για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Και πάμε, κυρίες και κύριοι, να δούμε το ρεπορτάζ από την περιοδία του Πρωθυπουργού στον νομό της Ξάνθης. Στα κυμαίρια της Ξάνθης βρέθηκε την Δευτέρα ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας. Είχε θερμής υποδοχής από τους Ρωμά και τους κατοίκους.
Κατά την ομιλία του σε καφενείο του χωριού, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στα 5 θετικά βήματα που έκανε η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση προβλημάτων των Ρώμα, λέγοντας πως θα υπάρξει και συνέχεια. Φτιάξαμε, είναι αλήθεια, μια γραμματεία, ειδική γραμματεία, μια ειδική γενική γραμματεία, και το πρώτο πράγμα που θελήσαμε να κάνουμε είναι να καταγράψουμε το πώς είναι οι Τσιγκάνοι, οι Ρωμά συμπολίτες μας και ταυτόχρονα να καταγράψουμε και τους οικισμούς. Ούτε αυτό δεν είχε γίνει όλα τα προηγούμενα χρόνια από την ελληνική πολιτεία και ντρέπομαι γι' αυτό. Καταγράψαμε 471 κοινότητες σε όλη την Ελλάδα και 110.000 συμπολίτες μας, Ρωμά, Έλληνες πολίτες σε όλη την Ελλάδα. Αυτές οι 110.000 ψυχές που πιστεύω ότι είναι πιο Έλληνες από κάποιους άλλους που παριστάλλουν τους Ερηνάρες. Δικαίωμα ένταξη στο κοινωνικό ιστό, ισότιμο δικαίωμα ένταξη. Φροντίσαμε λοιπόν καταρχάς να δώσουμε τη δυνατότητα αυτή με το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης. Δηλαδή ένα μίνιμουμ κατώτατο εισόδημα για όλους τους Έλληνες που καλύπτει το σύνολο των πληθυσμών των Ρωμά συμπολιτών μας. Και βεβαίως βάλαμε μία μόνο προϋπόθεση για να έχει κανείς πρόσβαση σε αυτό το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης, στο κατώτατο εγγυημένο εισόδημα. Μέχρι να το φτιάξουμε αυτό, θυμάστε, είχαμε φτιάξει την κάρτα για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, όπου οικογένειες με πολύ χαμηλό εισόδημα είχαν τη δυνατότητα να πηγαίνουν στο σούπερ μάρκετ και να ψωνίζουν μέχρι ένα όριο το μήνα. Αυτό ήταν το πρώτο μέτρο. Και το δεύτερο, και τα ενίκια, και το δεύτερο μέτρο ήταν αυτό το συνολικό, το οριζόντιο, το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης, που πιάνει ως ομπρέλα μεγάλη ένα πολύ μεγάλο μέρος πληθυσμού, όλους τους συμπολίτες μας με χαμηλά εισοδήματα και βεβαίως περιλαμβάνει και ένα μεγάλο μέρος της δικής σας κοινότητας. Προϋπόθεση μοναδική που βάλαμε, να πηγαίνουν τα παιδιά στο σχολείο. Διότι για μας, και πιστεύω πρέπει να είναι για όλους μας αυτή η αξία, η γνώση, η μόρφωση είναι το εφόδιο για να προχωρήσουμε πιο μπροστά. Είναι το εφόδιο για να δημιουργηθούν ευκαιρίες και προϋποθέσεις, να ανοιχθούν ευκαιρίες και προϋποθέσεις στη ζωή μας. Το έχετε ζήσει άλλωστε εσείς εδώ, καθώς έχετε εξέχοντα στελέχη της κοινότητάς σας, που μέσα από την γνώση και τη μόρφωση, το σχολείο και αργότερα το πανεπιστήμιο, βρίσκονται σήμερα σε μια άλλη κατάσταση. Βρίσκονται σήμερα σε μια καλύτερη θέση στην κοινωνία. Και ένα από τα στελέχη αυτά της κοινότητάς σας που διαπρέπει και που είναι μεγάλη τιμή μας που βρίσκεται στο ψηφοδέλτιό μας είναι η Μαρία Τσαμπάς. Ταυτόχρονα δημιουργήσαμε τις προϋποθέσεις ώστε τα σχολιά μας να μπορέσουν να υποδεχθούν αυτά τα παιδιά. 47 σχολικές μονάδες σε όλη την Ελλάδα ενισχύθηκαν με επιπρόσθετο προσωπικό, ενισχυτική διδασκαλία, ειδικά προγράμματα, καθώς και σχολικά γεύματα για να μπορούν να φιλοξενούν, να μπορούν να δέχονται και να εκπαιδεύουν τα παιδιά της κοινότητας των Ρωμά συμπολιτών μας, των κοινοτήτων των Ρωμά συμπολιτών μας σε όλη την Ελλάδα. Το τρίτο σημαντικό πράγμα μετά την καταγραφή, το κοινωνικό εισόδημα και τα σχολιά, το τέταρτο δηλαδή, το τέταρτο σημαντικό πράγμα ήταν ότι δώσαμε τη δυνατότητα πρόσβασης ελεύθερης και δωρεάν στο σύστημα υγείας, στο Εθνικό Σύστημα Υγείας για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη σε όλες τις Ελληνίδες και σε όλες τους Έλληνες ανεξαρτήτως αν είναι ασφαλισμένοι ή όχι. Συμπολίτες μας που δεν είχαν τη δυνατότητα να πάνε σε ένα νοσοκομείο, να κάνουν μια εξέταση, εγχείρηση αν χρειαστεί,
να νοσηλευτούν. Και βεβαίως πέραν όλων αυτών προχωρήσαμε και στην αξιοποίηση σημαντικών κονδυλίων, 150 εκατομμύρια ευρώ από ευρωπαϊκά προγράμματα και από εθνικούς πόρους για μια σειρά από προγράμματα ενίσχυσης πέραν της καταγραφής, προγράμματα που βρίσκονται σήμερα σε εξέλιξη και αφορούν την μετεγκατάσταση κοινοτήτων που είναι σε πολύ άσχημη κατάσταση και δεν πληρούν τις συνθήκες υγείας και υγιεινής, σε οικισμούς που έχουν πολύ καλή, πολύ καλύτερη δομή και πολύ καλύτερες συνθήκες διαβίωσης. Και ταυτόχρονα 30 εκατομμύρια από αυτά για να ενισχύσουμε την επιχειρηματικότητα. Την επιχειρηματικότητα των συμπολιτών μας που χρειάζονται κίνητρα για να μπορέσουν να αποκτήσουν εργασία, αλλά ταυτόχρονα και ένα σταθερό εισόδημα μέσα από μεικτές επιχειρήσεις, ένα πρόγραμμα το οποίο είναι σε εξέλιξη. Ο κύριος Τσίπρας περιόδευσε στον οικισμό μαζί με την Ρωμά υποψήφια ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Μαρία Τζαμπάζη και την Μουσουλμάνα επίσης υποψήφια ευρωβουλευτή Ουφούκ Μουσταφά, συνοδευόμενος από τους υφυπουργούς Οικονομίας Στάθη Γιαννακίδη, Μακεδονία Στράκης Ελευθερία Χατζηγεωργίου και βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Με φόντο το προσφυγικό ζήτημα, η Υπουργός Προστασίας του Πολίτη παρευρέθη σε έκτακτη ειδική συνεδρίαση στις Σφαίρες. Η κυρία Γεροβασίλη μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τα στελέχη της αστυνομίας, καταλήγοντας πως το Υπουργείο που εκπροσωπεί έχει πάντα σε πρώτη μοίρα την ευαίσθητη περιοχή του Εύρου. Στις Σφαίρες του Δήμου Αλεξανδρούπολης βρέθηκε τις μεσημβρινές ώρες της Δευτέρας η Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Όλγα Γεροβασίλη. Σε μια επίσκεψη αστραπή που διήρκησε λίγες ώρες, η Υπουργός, συνοδευόμενη από τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας Άρη Ανδρικόπουλο και την Αντιστράτηγο Ζαχαρούλα Τσιριγότη, συμμετείχε σε ειδική σύσκεψη με κυρίαρχο θέμα το μεταναστευτικό. Η κυρία Γεροβασίλη εξήρε το έργο των στελεχών της αστυνομίας στον Εύρο και διαβεβαίωσε ότι το Υπουργείο που εκπροσωπεί έχει πάντα στραμμένο το βλέμμα στην ευαίσθητη περιοχή του Εύρου. Επισκεφτήκαμε σήμερα με τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας, αλλά και την στρατηγό, την κυρία Τσιριγότη, την περιοχή του Εύρου. Είμαστε εδώ για να επιβεβαιώσουμε άλλη μια φορά ότι η ελληνική αστυνομία στο δύσκολο, επίπονο αλλά και ευαίσθητο τομέα της διαχείρισης του μεταναστευτικού κάνει την δουλειά της με επαγγελματισμό αλλά και με μεγάλη ευαισθησία. Και επίσης είμαστε για να συζητήσουμε με το προσωπικό της ελληνικής αστυνομίας. Θα γίνει και μια σύσκεψη στην Κομωτινή όλης της περιφερειακής διεύθυνσης προκειμένου να δούμε τα πραγματικά προβλήματα από κοντά και να δρομολογήσουμε φυσικά την επίλυση των κρίσιμων ζητημάτων της ευαίσθητης αυτής περιοχής. Από πλευράς του Υπουργείου, να ξέρετε, πρέπει να ξέρουν και όλοι οι κάτοικοι εδώ ότι η φροντίδα μας, ο νους μας είναι εδώ. Προσπαθούμε να διαφυλάξουμε την ασφάλεια της χώρας, την ασφάλεια των συνόρων. Η χώρα μας ευτυχώς ή δυστυχώς, διότι αυτό έχει πάντα δύο πλευρές, έχει μια γεωπολιτική θέση ευαίσθητη, καθοριστική. Είναι τα σύνορα της Ελλάδας τα οποία φροντίζουμε, αλλά βεβαίως ξέρουμε όλοι ότι η Ελλάδα είναι τα σύνορα της Ευρώπης. Η κυρία Γεροβασίλη ρωτήθηκε επίσης για τα αποτελέσματα των πρόσφατων ερευνών του 2018 που δείχνουν την αύξηση των μεταναστευτικών ροών κατά 170%. Όπως κατέληξε, το μεταναστευτικό είναι ένα από τα προβλήματα που ήρθαν για να μείνουν. Υπήρχε αύξηση των ροών, την περιοχή μεταναστευτικών ροών το 2018. Υπήρχε μια σημαντική αύξηση. Σήμερα τα πράγματα ακόμη δεν έχουν διαμορφωθεί, αλλά βλέπουμε ότι υπάρχει μια σταθεροποίηση. Αυτό, ξέρετε, εξαρτάται από όλα αυτά που σας είπα πριν. Οι γενικότερες μεταβολές στο γεωπολιτικό περιβάλλον διαταράσσουν κάθε φορά αυτό. Το προσφυγικό σε κάθε περίπτωση και το μεταναστευτικό είναι προβλήματα τα οποία είναι θέματα τα οποία ήρθαν για να μείνουν. Με αυτή την οπτική τα αντιμετωπίζουμε και γι' αυτό πρέπει τη χώρα να την ασφαλίσουμε, να τη θωρακίσουμε μέσα στα πλαίσια του διεθνούς και ευρωπαϊκού βεβαίως δικαίου, με αποτελεσματικότητα, αλλά όπως σας είπα και με πολύ μεγάλη ευαισθησία στα ανθρώπινα δικαιώματα των ανθρώπων που πραγματικά ψάχνουν μια ανάσα ζωής. Αναφορικά με τις ελλείψεις που αντιμετωπίζουν οι συνοριοφύλακες σε προσωπικό και υλικοτεχνικό εξοπλισμό, η Υπουργός κράτησε τα χαρτιά της κλειστά μέχρι τουλάχιστον να ολοκληρωθεί η περιφερειακή σύσκεψη στην Κομωτινή. Και ένα τελευταίο, μιλήσατε καθόλου με τους συνοριοφύλακες για τις ελλείψεις σε προσωπικό και υλικοτεχνικό εξοπλισμό? Κάναμε μια μικρή συζήτηση εδώ.
αλλά η μεγάλη σύσκεψη, όπως σας είπα, που θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά, θα γίνει στην Κομωτινή σε λίγο. Με συζήτηση θα ξεκινήσουμε, κυρίες και κύριοι, το δεύτερο μέρος του δελτίου μας, καθώς στο στούντιο της Δέλτα Τηλεόρασης έχουμε την χαρά να φιλοξενούμε την κυρία Σοφία Σακοράφα, υποψήφια ευρωβουλευτή με το Μέρα 25 στην ελληνική του έκδοση, ό,τι έχει να κάνει με το όνομα, με το DiEM25 λοιπόν στην Ευρώπη. Κυρία Σακοράφα, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση, με τιμάτε ιδιαίτερα. Καλησπέρα στους τηλεθεατές σας, τους αγαπητούς συμπολίτες, αν και μακριούς από το κέντρο της Αθήνας, της πόλης σας. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ. Είναι, νομίζω, μετά από πάρα πολλά χρόνια η επίσκεψη που κάνω έτσι, εξαιτίας βεβαίως των εκλογών, αλλά και μια ευκαιρία να βρεθούμε και να κουβεντιάσουμε τους πολίτες όσον αφορά τα θέματα των επόμενων εκλογών, που είτε είναι αυτοδιοικητικές, αλλά κυρίως είναι οι ευρωπαϊκές εκλογές. Λοιπόν, έχει ιδιαίτερη σημασία η παρουσία σας σήμερα εδώ, διότι βρίσκεστε για να μιλήσετε, μεταξύ άλλων, στο πλευρό του επικεφαλής του Μέρα 25, του κυρίου Γιάννη Βαρουφάκη, για τις θέσεις και το πρόγραμμα του κόμματος, αυτού του ιδιαίτερου κόμματος, για το οποίο θα έχουμε την ευκαιρία να αναπτύξουμε στη συνέχεια ορισμένα στοιχεία και χαρακτηριστικά του, όπου θα έχετε την επαφή να μιλήσετε με τον κόσμο της Αλεξανδρούπολης, να ανταλλάξετε τις απόψεις σας και να βρεθούν στο επίκεντρο τα θέματα τα οποία απασχολούν την κοινωνία τόσο της Ελλάδας όσο και της Ευρώπης, γιατί νομίζω ότι αυτό είναι το χαρακτηριστικό της προσπάθειας. Είπατε δύο πολύ σημαντικά πράγματα. Το ένα είναι να βρεθούμε με τους συμπολίτες μας στην Αλεξανδρούπολη και να κουβεντιάσουμε, γιατί εμείς αυτό σαν κόμμα κάνουμε. Δεν ερχόμαστε να βγάλουμε ένα λόγο, αν θέλετε, προεκλογικό και να φύγουμε, ούτε να περάσουμε να μιλάσουμε ένα φυλάδιο, όπως γίνεται τυπικά στις περισσότερες εκλογικές διαδικασίες. Αλλά αυτό που αποζητούμε από τους συμπολίτες μας, και αυτό κάνουμε πάντα, είναι μια συγκέντρωση όπου καλούμε τους πάντες, από όποιον πολιτικό χώρο και αν είναι, σε έναν κλειστό χώρο πάντα. Γίνεται μια μικρή τοποθέτηση από τον κύριο Βαρουφάκη, από εμένα και άλλους συναδέλφους οι οποίοι είναι υποψήφοι στις ευρωεκλογές. Και από εκεί και πέρα ξεκινάει μια συζήτηση με τους πολίτες, και αυτό είναι το πολύ σημαντικό, διότι μπορούν να μπουν όποιες ερωτήσεις. Ο καθένας θεωρεί ότι πρέπει να θέσει τον κύριο Βαρουφάκη, γιατί έχει κάποιες απορίες όσον αφορά τα παρελθόντερα και τα επόμενα. Και σε όλους εμάς, όσον αφορά και το πρόγραμμα το οποίο προτείνουμε ως την εναλλακτική, αν θέλετε, στα όσα συμβαίνουν. Αυτό που πρέπει να καταλάβουν οι πολίτες φυσικά είναι ένα και μοναδικό, ότι τα τρέχοντα θέματα που αφορούν την ελληνική πραγματικότητα είναι θέματα που έχουν άμεση σχέση με τα ευρωπαϊκά θέματα, ακριβώς γιατί οι αποφάσεις που παίρνονται στα κέντρα λήψης των αποφάσεων των Βρυξελών, είτε του Στρασβούργου ή του Λουξεμβούργου, είναι θέματα τα οποία άπτονται της καθημερινότητας της δικής μας. Και άρα πρέπει να είναι και απόλυτα ενημερωμένοι, αλλά κυρίως πρέπει να είναι ενημερωμένοι για να ξέρουν ποιους και ποια κόμματα θα στείλουν σε αυτό που λέμε Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και σε εκείνα τα θεσμικά όργανα να εκπροσωπηθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Κυρία Σακοράφα, έχοντάς σας απέναντί μου αυτή τη στιγμή, δεν θα μπορούσα φυσικά να μην ζητήσω και να μην ρωτήσω κάποια πράγματα σε σχέση με εσάς συγκεκριμένα. Γνωρίζουμε αρκετά καλά την πορεία σας. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι είχατε διαγραφεί το 2010 από το κόμμα του ΠΑΣΟΚ, όταν δηλώσατε παρόν στην ψηφοφορία που είχε να κάνει με τα νομοσχέδια για τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Κυρίως εναντίον του μνημονίου, και αυτό θέλω να το λέτε, γιατί αυτό είναι το πάρα πολύ σημαντικό. Το πρώτο μνημόνιο ήταν η αρχή της καταστροφής της χώρας μας και η αρχή της, αν θέλετε, των μαύρων ημερών που λέει ο κύριος Βαρουφάκης, μιας δεκαετίας στην οποία δεν ξεπεράσαμε, στην οποία μάλλον δεν ξεπεράσαμε ποτέ τα προβλήματα και στην οποία δεκαετία η ελληνική κοινωνία υπέφερε τα μέγιστα. Πρόσφερε τα μέγιστα στην όλη διαδικασία, και αυτή τη στιγμή, κατά τη δική μου άποψη, παρά το γεγονός ότι λέμε και θεωρούμε ότι έχουμε βγει
μάλλον δεν λέμε εμείς, λέει η κυβέρνηση ότι έχουμε βγει από τα μνημόνια. Δυστυχώς είμαστε αλυσοδεμένοι μέχρι το 2060 σε ένα μνημόνιο το οποίο είναι πάρα πολύ σκληρό και λυπάμαι πάρα πολύ, διότι δεν ενημερώνει το ελληνικός λαός ακριβώς για το τι τον περιμένει τα επόμενα πολλά χρόνια. Ακριβώς γι' αυτό λοιπόν διαχωρίσατε και τη θέση σας λίγα χρόνια αργότερα όταν είχατε επανεκλεγεί αυτή τη φορά με το ΣΥΡΙΖΑ. Ήσασταν για κάποιο διάστημα ανεξάρτητη ευρωβουλευτή και από εκεί και πέρα αποφασίσατε να συνταχθείτε στο πλευρό του κυρίου Βαρουφάκη με το ΜέΡΑ25. Αυτή η απόφαση προέκυψε πώς, κυρία Σακοράφα? Θα σας πω τρία πράγματα τα οποία παίξαν πολύ σημαντικό ρόλο στην απόφαση αυτή. Το πρώτο έχει να κάνει με μένα προσωπικά, γιατί θεώρησα ότι δεν αποδέχτηκα ποτέ ότι μπορεί αυτό το κατεστημένο να με κάνει να με νικήσει, να με κάνει να πάω στο σπίτι μου, να απαξιώσω την όλη διαδικασία, να θεωρηθώ ηττημένη, να πάψω να αγωνίζομαι για αυτά που αφορούν και εμένα προσωπικά, την οικογένειά μου, της οικογένειας, αφορούν όλους μας. Έναν αγώνα τον οποίο πιστεύω ότι θα πρέπει να δώσουμε όλοι μαζί και όχι μόνο εγώ. Μου αρέσει να αγωνίζομαι και να διεκδικώ αυτό που θεωρώ δικαίωμά μου και εκτιμένο και το οποίο το Σύνταγμα της χώρας μου μου το παρέχει, δηλαδή την αξιοπρέπειά μου, τη δυνατότητά μου να έχω μια δουλειά και όταν λέω το αναφέρω σε προσωπικό επίπεδο, εννοώ όλους τους Έλληνες πολίτες έτσι, να έχω την κοινωνική μου ασφάλεια, να αισθάνομαι εν πάση περιπτώσει ένας πολίτης μιας χώρας η οποία της προσφέρω και μου προσφέρει. Και με προστατεύει κυρίως. Αυτό ήταν το ένα. Το δεύτερο ήταν ότι ο κύριος Βαρουφάκης δεν ψήφισε κανένα μνημόνιο και την στιγμή που έπρεπε και που εγώ θεώρησα την κορυφαία στιγμή της χώρας και ήταν εκείνο το περίφημο δημοψήφισμα στο οποίο ο ελληνικός λαός συμπεριφέρθηκε, θα έλεγα με πολύ μεγάλη εσωτερική δύναμη τη στιγμή που πιεζόταν τόσο πολύ από τους ηθήνοντες του εξωτερικού με εκφοβισμούς, να δώσει 62% σε μια κυβέρνηση, μια δύναμη δηλαδή με την οποία θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει για να μπορέσει να πάει στα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να, αν θέλετε, διαπραγματευτεί με έναν πολύ σκληρό τρόπο, έχοντας πίσω της έναν λαό ο οποίος του στήριζε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Και το τρίτο και πολύ βασικό είναι το γεγονός ότι ο κ. Βαρουφάκης ξεκίνησε μια διαδικασία ακριβώς την κατάλληλη στιγμή που έπρεπε, της δημιουργίας ενός πανευρωπαϊκού κινήματος ανυπακοής. Το λέω το ανυπακοή μέσα σε εισαγωγικά, γιατί πρέπει να έχουμε ανυπακοή απέναντι σε αυτά που μας πιέζουν και μας προτείνουν. Και συγκεκριμένα ρεαλιστική ανυπακοή, όπως πολύ χαρακτηριστικά. Ακριβώς. Και έχει τη σημασία του, και αυτό το εξηγείτε άλλωστε και στις θέσεις σας. Πάντοτε, ναι. Έχετε δίκιο, απόλυτο δίκιο σε αυτό και σας ευχαριστώ πολύ που με διορθώνετε. Ανυπακοής. Και ένα κίνημα στο οποίο έχουν προσχωρήσει πάρα πολλοί Ευρωπαίοι πολίτες και πιστεύουμε ότι θα γίνει ένα τεράστιο κύμα το οποίο θα ανατρέψει όλες αυτές τις πολιτικές οι οποίες αυτή τη στιγμή εφαρμόζονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πολιτικές σκληρής λιτότητας. Αν με επιτρέπετε, θέλω να σταθούμε λίγο παραπάνω εδώ. Πιέζουν τους λαούς και οι οποίες είναι οι απολύτως υπεύθυνες για το, αν θέλετε, για την άνοδο και του ευρωσκεπτικισμού αυτή τη στιγμή, της διαδικασίας δηλαδή των ανθρώπων να θέλουν και να μην θέλουν να βρίσκονται μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να αναρωτιούνται για ποιο λόγο να υπάρχουν σε μια Ένωση η οποία με ταλαιπωρεί, δεν μου δίνει τα όσα μου υποσχέθηκε, των συντηρητικών δυνάμεων, αλλά κυρίως της άκρας δεξιάς και ένα σημείο στο οποίο θα πρέπει να σταθούμε ιδιαίτερα όλοι με πολύ μεγάλη προσοχή και το οποίο είναι το πιο επικίνδυνο από όλα αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη. Και καταγράφει πολύ σημαντική άνοδο το τελευταίο διάστημα. Το γνωρίζετε πολύ καλύτερα από εμάς. Βεβαίως, και θα σας πω και κάτι που είναι σημαντικό επίσης και με συγχωρείτε που σας διακόπτω με αυτόν τον αγενή τρόπο. Διάβαζα σήμερα ότι η κυρία Λεπέν έχει υπερκεράσει, αν θέλετε, κατά ελάχιστο ίσως, αλλά παρόλα αυτά είναι μπροστά δημοσκοπικά από τον κύριο Μακρόν στη Γαλλία. Αυτό λέει πάρα πολλά πράγματα για όλους μας. Θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, να μην υπακούμε στις σιρήνες, να αναγνωρίζουμε ότι οι δημοκρατικές κυβερνήσεις είναι αυτές που εφαρμόζουν αυτές τις πολιτικές και θα πρέπει αυτές τις δημοκρατικές κυβερνήσεις, όλοι εμείς οι πολίτες, να προσπαθήσουμε με τη δική μας συμπεριφορά και τη δική μας ψήφο να τις επαναφέρουμε, αν θέλετε, στο σωστό δρόμο, που ο σωστός δρόμος είναι οι αρχές και οι αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πάνω στις οποίες στηρίχτηκαν και οι συνθήκες και η ιδρυτική της διακήρυξη.
Και αυτό είναι το γεγονός το οποίο έχει σημασία για την ίδρυση του μετόπου, όπως μας λέτε και εσείς πολύ χαρακτηριστικά, πέρα δηλαδή και από την άνοδο της ακροδεξιάς και τα προβλήματα που μαστίζουν αυτή τη στιγμή την Ευρώπη και βρίσκονται σε εξέλιξη και σε διαρκή άνοδο. Όμως παίζει ρόλο, κυρία Σακοράφα, και στην καθημερινότητα των πολιτών η σύνταξη και η συμπόρευση ανθρώπων, Ευρωπαίων πολιτών, με μία κοινή ιδεολογία και με ένα κοινό στόχο για να υπάρξει επιτυχία για ένα κίνημα, η οποία δεν μεταφράζεται, αν θέλετε, μόνο σε ό,τι έχει να κάνει με ποσοστά στην Ευρωβουλή, αλλά με τους στόχους και με την ιδέα που προσπαθεί να εμφυτεύσει στους ανθρώπους σε σχέση με την αλλαγή γενικότερα. Είναι ένα κίνημα το οποίο δεν έχει απήχηση μόνο στην Ελλάδα, αλλά σε ολόκληρη την Ευρώπη. Θα ήθελα να ρωτήσω πώς το εκλαμβάνουν αυτό οι πολίτες της Ευρώπης και αν έχει την ίδια απήχηση στην Ελλάδα σε σχέση με την ίδια απήχηση που έχει και φαίνεται να έχει στην Ευρώπη. Και αν οι πολίτες αντιλαμβάνονται και το εκλαμβάνουν έτσι όπως θέλετε εσείς να το περάσετε στις συναντήσεις και στις επισκέψεις που έχετε ανά τα μέρη της Ελλάδας. Καταρχήν δεν θέλουμε να το περάσουμε εμείς. Το περνάει αυτή καθ' αυτή η πραγματικότητα. Και όπως είπατε κι εσείς, βεβαίως μπορεί αυτό το κίνημα να αναπτύσσεται με πολύ ταχύτερους ρυθμούς στην Ευρώπη. Αλλά έχω την εντύπωση ότι και στην Ελλάδα σιγά-σιγά, ακριβώς επειδή μας δίνεται τη δυνατότητα. Πια, γιατί μέχρι τώρα δεν είχαμε αυτή τη δυνατότητα για να μπορέσουμε να εξηγήσουμε στον ελληνικό λαό τι ακριβώς είναι αυτό το κίνημα. Αρχίζει σιγά σιγά να γίνεται γνωστό και να αντιλαμβάνονται και οι Έλληνες πολίτες, αλλά γενικότερα και οι Ευρωπαίοι πολίτες, ότι τα προβλήματα που αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζει η Ελλάδα είναι προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν οι Πορτογάλοι, οι Γάλλοι, ακόμη και οι Γερμανοί. Και το έχω πει πολλές φορές στις ομιλίες μου, επιμένω πάρα πολύ σε αυτό. Ακόμα και οι Γερμανοί, οι οποίοι είναι πολίτες μιας χώρας η οποία έχει ένα πολύ μεγάλο καθάριστο εθνικό προϊόν. Είναι μια χώρα η οποία κάνει τρομερές εξαγωγές, είναι μια χώρα η οποία της οποίας το κατακεφαλήν εισόδημα μπορεί να είναι πολύ καλύτερο από όλων των Ευρωπαίων πολιτών και να είναι αυτή που καθορίζει τα οικονομικά θέματα στην Ευρώπη. Παρ' όλα αυτά, δεν ξεχνάμε ότι σε αυτή τη χώρα υπάρχουν 1 εκατομμύριο άστεγοι, σε αυτή τη χώρα υπάρχουν περίπου αν όχι 1 εκατομμύριο, περίπου 800.000 άνθρωποι οι οποίοι παίρνουν 300 με 400 ευρώ μισθό. Και είναι μια χώρα η οποία ενώ έχει μια τέτοια βιομηχανία ανεπτυγμένη, όπου απολύονται μαζικά άνθρωποι, και θα σας θυμίσω ότι η Volkswagen περίπου 7.000 άνθρωποι μέσα σε μια μέρα. Έχουν λοιπόν ακριβώς τα ίδια προβλήματα, ακριβώς τα ίδια αιτήματα. Για τα ίδια προβλήματα λοιπόν και για τα ίδια αιτήματα, είμαστε υποχρεωμένοι όλοι να συνασπιστούμε ως πολίτες της Ευρώπης, να αγωνιστούμε, να παλέψουμε για να ανατρέψουμε αυτή την κατάσταση. Και νομίζω ότι είναι δυνατό και εφικτό, ακριβώς γιατί είμαστε όλοι εμείς οι οποίοι αισθανόμαστε ότι η Ευρώπη είναι το σπίτι μας και πρέπει να το αλλάξουμε. Πρέπει να το προστατεύουμε, το κάνουμε αυτό αλλημονό μας. Θα θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τον χρόνο που μας διαθέσατε, για την παρουσία σας σήμερα στο στούντιο της Δέλτα Τηλεόρασης. Να σας ευχηθώ φυσικά καλή συνέχεια και καλό νέο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να ευχηθούμε και καλή επιτυχία σε ένα νέο κόμμα, στο Μέρα 25, με επικεφαλή βεβαίως τον κύριο Βαρουφάκη. Να του ευχηθούμε και εκείνου καλή επιτυχία, διότι γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι κατεβαίνει υποψήφιος στη Γερμανία. Επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Κόμματος και πιστεύω ότι, ελπίζω και πιστεύω ότι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πολύ πιθανόν μέσα από αυτή τη διαδικασία να υπάρχει και ίσως και μια ανεξάρτητη ομάδα που θα λέγεται DiEM25. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ λοιπόν. Τώρα κυρίες και κύριοι, κάλεσμα στην Τουρκία να ακυρώσει την απόφασή της να προχωρήσει στις γεωτρήσεις εντός της Κυπριακής ΑΟΣ απίφθινε το State Department. Σε ανακοίνωσή του συγκεκριμένα η εκπρόσωπος του Αμερικανικού Υπουργείου Εξωτερικών χαρακτήρισε τις εν λόγω δραστηριότητες του τουρκικού ναυτικού στην περιοχή πολύ προκλητικές και εξέφρασε τη βαθιά ανησυχία των Ηνωμένων Πολιτειών για τις ενέργειες της Άγκυρας, προειδοποιώντας ότι μπορεί να οδηγήσουν σε κλιμάκωση της έντασης στην περιοχή. Το State Department καλεί την Τουρκία να ακυρώσει την απόφασή της για την πραγματοποίηση γεωτρήσεων εντός της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης της Κυπριακής Δημοκρατίας. Οι ΗΠΑ ανησυχούν βαθιά για τις εξαγγελθήσεις προθέσεις της Τουρκίας σχετικά με την έναρξη υπεράκτιων γεωτρήσεων σε μια περιοχή την οποία έχει οροθετήσει η Κυπριακή Δημοκρατία ως αποκλειστική οικονομική της ζώνη. Αυτό το βήμα είναι πολύ προκλητικό και γύρει τον κίνδυνο να αυξηθεί η ένταση στην περιοχή. Καλούμε τις τουρκικές αρχές να σταματήσουν αυτές τις δραστηριότητες και ενθαρρύνουμε όλα τα μέρη να ενεργήσουν με αυτοσυγκράτηση, επισημαίνεται
στην ανακοίνωση της εκπροσώπου του State Department. Όλο το 19 θα έχουμε τέτοια προβλήματα. Μην φοβηθούν οι άνθρωποι ότι θα έχουμε θερμό επεισόδιο. Θα έχουμε ηλεκτρικό, θα έχουμε επικοινωνιακό. Ίσως συρθούμε και σε διαπραγματεύσεις με αρχές γενομένες από το Κυπριακό. Δεν είναι κακό οι διαπραγματεύσεις. Το πρόβλημα είναι όμως να πάμε καλά, να μην είναι πολύ εις βάρος μας. Πρώτον, οι Τούρκοι βλέπουν ότι είναι εκτός παιχνιδιού. Με ηθικό αυτούργο του αποκλεισμού τους, Αμερικανούς και μεγάλες δυτικοευρωπαϊκές εταιρείες στην περιοχή των εξορίξεων και το Ισραήλ. Οι συμμαχίες της Ελλάδας αυξημένες, αλλά ας μην ξεχνάμε το ρητό «Μοναχός σου χόρευε και όσο θέλει σπίδα, δεν θα έρθουν να μας βοηθήσουν». Καλά τα λόγια. Λόγια καλά είπε και η Μογκερίνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην πράξη δεν ξέρω πώς μπορεί να τα εφαρμόσει και δεν θα τα εφαρμόσει. Σημειώνεται ότι η Άγκυρα επιδιώκει να δοκιμάσει εν μέσω θέρου την ετοιμότητα και τα αντανακλαστικά της Αθήνας και της Λευκωσίας σε μια περίοδο κατά την οποία συγκλίνουν αρκετοί παράγοντες για την καλύτερη προώθηση των τουρκικών συμφερόντων στην Ανατολική Μεσόγειο και δει στην περιοχή από τον 26ο έως τον 32ο μεσημβρινό. Ο πλούς του γεωτρύπανου Φατίχ εντός της Κυπριακής Υφαλοκρηπίδας, η σχεδιαζόμενη αποστολή ερευνητικού ο Roots Race μέσα στην Ελληνική τον ερχόμενο Αύγουστο και η διαρκής παρουσία των Τούρκων στα νότια της Κύπρου μαρτυρούν τη γενικότερη κινητοποίηση αλλά και τον σκοπό της Άγκυρας. Η επιλογή της περιοχής, την οποία δεσμεύει για το Φατίχ η Άγκυρα, είναι εξαιρετικά καλά σχεδιασμένη. Δεδομένου ότι η Ελλάδα και η Κύπρος δεν έχουν καταθέσει συντεταγμένες κήρυξεις μεταξύ τους αποκλειστικών οικονομικών ζωνών, βρίσκεται σε ένα σημείο που δημιουργεί και νομικές δυσκολίες για την Αθήνα. 13 με 25 έχει την άσκηση θαλασσόλικος, Ντενίς Ντουγκορντού για αυτούς, θαλασσόλικος στα ελληνικά, που η οποία κλείνει με αποβατική ενέργεια στον Ντογάμπη απέναντι από τη Σάμο και αποκαλεί επισκέπτες. Άρα επομένως θα έχουμε κάθε μέρα από αυτά. Για να μην με το αποτέλεσμα ποιο είναι, να συμμετάσχει με δυνατότητες μεγάλες στην επικείμενη λύση του Συριακού και αν μπορεί να μπει μέσα στην εκμετάλλευση των υδρογοναθράκων. Πώς? Με τη λύση του Κυπριακού. Με τη λύση του Κυπριακού ή συνεκμετάλλευση, το λένε αυτοί, ή να γίνει μια εταιρεία. Δεν ξέρουμε πώς θα γίνει. Εκείνη η προσπάθεια και γι' αυτό απειλεί να κάνει γεωτρήσεις με το Φατίχ, το οποίο το έβγαλε δυτικά της Κύπρου και βορειοδυτικά της Πάφου, τα όρια της Κυπριακής ΑΟΣ και της Ελληνικής Υφαλοκρηπίδας, που λένε αυτοί ότι είναι δική τους υφαλοκρηπίδα, για να υπάρξει διένεξη για να καθίσουμε να τα βρούμε. Παρά το γεγονός ότι παρανόμως η Άγκυρα δεσμεύει τη συγκεκριμένη περιοχή, οι Τούρκοι αναμένεται ότι θα επικαλεστούν την επίρρεια που έχει στην περιοχή δυτικά της Κύπρου η ζώνη των κατεχομένων. Από τότε το στόχος των Τούρκων είναι η ξεκάθαρη και de facto παραγωγή αποτελεσμάτων. Η εντατική κινητοποίηση σε μια προεκλογική περίοδο για την Ελλάδα αποτυπώνει τις πάγιες τουρκικές αντιλήψεις για τα παράθυρα ευκαιρίας που δημιουργούνται σε αυτές τις περιπτώσεις. Βεβαίως οι Αμερικανοί τους στέλνουν τελεσίγραφο και τους λένε να μην πάνε για γεώτρηση στην υφαλοκρηπίδα της Κύπρου. Και μάλιστα κάναν και νεότερη ανακοίνωση και παλαιότερη ανακοίνωση και παλαιότερα και τώρα ότι οι εξορίξεις και εκμετάλλευση των υδρογονανθράκων στην Κύπρο που έχει δικαίωμα να το κάνει θα κατανεμηθούν ακριοβοδίκια μεταξύ της δύο κοινοτήτων. Οι Τούρκοι λοιπόν δηλώνουν παρουσία για να κατασκευάσουν τη γαλάζια πατρίδα να μπορούν να μιλάνε. Και λέω εγώ, εάν πάνε να τρυπήσουν, θα πάνε οι Αμερικανοί, οι Γάλλοι, οι Ιταλοί και οι λοιπές δυνάμεις να τους χτυπήσουν. Νομίζω η απάντηση την έχουν όλοι που δεν το έκαναν στο παρελθόν. Άρα, μοναχοί μας να συνεργαστούν οι πολιτικές δυνάμεις και οι θεσμικοί παράγοντες για να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση. Προσωπικά εκτιμώ μέχρι τώρα πάνε καλά, θα τα αντιμετωπίσουν, αλλά τέτοια θα αντιμετωπίσουμε καθημερινώς προβλήματα με κινήσεις του στόλου έξω, κινήσεις των αεροσκαφών, επιφυλακή του στρατού ξηράς των αποβατικών δυνάμεων για να αντιμετωπίσουμε τους Τούρκους, οι οποίοι επαναλαμβάνω είναι βρεγμένοι.
στην κρισιμότητα των επικείμενων ευρωπαϊκών εκλογών για το μέλλον της Ελλάδας και της Ευρώπης. Αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας την Κυριακή στη διάρκεια ανοιχτής εκδήλωσης στην Καβάλα, υπογραμμίζοντας ότι η μεγάλη ευρωπαϊκή πολιτική δύναμη αυτής της χώρας είναι η Νέα Δημοκρατία που έβαλε την Ελλάδα στην Ευρώπη. Ο επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης απίφθινε ανοιχτό κάλεσμα σε όλους τους Έλληνες πολίτες, όσους ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ την προηγούμενη φορά και σήμερα είναι δυσαρεστημένοι, τους δυσαρεστημένους της Νέας Δημοκρατίας που απομακρύνθηκαν από τη μεγάλη φιλελεύθερη παράταξη, τους αναποφάσεις τους λέγοντας πως δεν υπάρχουν περιθώρια για χαλαρή ψήφο. Έκκληση προς τους νέους ανθρώπους να συμμετάσχουν ενεργά στις εκλογές της 26ης Μαΐου, μην αφήνοντας άλλους να αποφασίζουν για αυτούς, απίφθινε ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης από την Καβάλα, όπου μίλησε το βράδυ της Κυριακής στο δεύτερο σταθμό της περιοδίας του στην Ανατολική Μακεδονία. Να ξεκινήσω απευθύνοντας μία έκκληση στη νέα γενιά και κυρίως στα εκατοντάδες χιλιάδες νέα παιδιά που θα ψηφίσουν για πρώτη φορά την 26η Μαΐου. Να τους ζητήσω να συμμετέχουν σε αυτήν την μεγάλη εκλογική αναμέτρηση. Να τους ζητήσω να μην αφήσουν κάποιους άλλους να αποφασίσουν για τη δικιά τους τύχη ερήμη τους. Να τους ζητήσω να αφήσουν στην άκρη την τοξικότητα, την πόλωση, το διχασμό της πολιτικής ζωής και να ψηφίσουν με την καρδιά αλλά και με το μυαλό για το τι είναι καλύτερα για αυτά, για το μέλλον τους, για τις οικογένειές τους, για την πατρίδα μας την Ελλάδα. Να τους ζητήσω να μας κρίνουν όλους αυστηρά. Να τους ζητήσω να αφήσουν στην άκρη προκαταλήψεις τις οποίες μπορεί να έχουν και να δούνε πραγματικά τι έγινε στη χώρα τα τελευταία χρόνια και τι μπορεί να γίνει από εδώ και στο εξής. Ο κύριος Μητσοτάκης, μιλώντας στη διάρκεια ανοιχτής εκδήλωσης στο κατάμεστο κλειστό αθλητικό κέντρο Αλεξάνδρα Δήμογλου, ζήτησε από τη νέα γενιά να μην απέχει από τις επικείμενες ευρωεκλογές. Τους προέτρεψε να αφήσουν μακριά την τοξικότητα και την πόλωση της πολιτικής ζωής και να ψηφίσουν με την καρδιά και το μυαλό, κρίνοντας όλους αυστηρά, χωρίς προκαταλήψεις, και να σκεφτούν τι έγινε στη χώρα τα τελευταία χρόνια. Το σύνθημά μας είναι απλό. Περιγράφει όμως με σαφήνεια αυτό το οποίο πιστεύω ότι αισθάνονται σήμερα όλοι οι Έλληνες. Ανεξαρτήτως αν ανήκουν ή αν έχουν αποφασίσει να ψηφίσουν την Δημοκρατία, ναι, αξίζουμε καλύτερα και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη και με τη Νέα Δημοκρατία θα το κάνουμε πράξη. Γιατί στις εκλογές που έρχονται ψηφίζουμε για την Ευρώπη, θα έρθω στη συνέχεια στο ευρωπαϊκό διακύβευμα των εκλογών, αλλά ψηφίζουμε και για την Ελλάδα μας. Και δεν ψηφίζουμε μόνο ευρωβουλευτές, ψηφίζουμε και περιφερειάρχες, ψηφίζουμε και δημάρχους. Και θέλω να χαιρετήσω με την παρουσία του σήμερα εδώ πέρα τον Χρήστο Τομέτιο, τον υποψήφιο περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Θα του ευχηθώ καλή επιτυχία. Χρήστο, σε θέλω δίπλα μου την επόμενη μέρα για να μπορέσουμε να κάνουμε σπουδαία πράγματα. Για την επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη τώρα, κυρίες και κύριοι, στην Ανατολική Μακεδονία και την ομιλία του ρωτήθηκε στην Καβάλα και απάντησε ο Τομεάρχης Εθνικής Άμυνας της ΟΝΕΔ Χρήστος Δερμετζόπουλος. Περισσότερα στο ρεπορτάζ που ακολουθεί. Έκκληση προς τους νέους ανθρώπους να συμμετάσχουν ενεργά στις εκλογές της 26ης Μαΐου, μην αφήνοντας άλλους να αποφασίζουν για αυτούς, απίφθινε ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκος Μητσοτάκης, από την Καβάλα. Μιλώντας στην διάρκεια ανοιχτής εκδήλωσης στο κατάμεστο κλειστό αθλητικό κέντρο Αλεξάνδρα Δήμογλου, ζήτησε από τη νέα γενιά να μην απέχει από τις επικείμενες ευρωεκλογές. Μάλιστα, κάνοντας ως γονιός και ο ίδιος μια προσωπική αναφορά στα δικά του παιδιά, υπογράμμισε ότι η αγωνία όλων των οικογενειών για τα παιδιά τους είναι κοινή, να παραδώσουμε στα παιδιά μας μια καλύτερη Ελλάδα από αυτή που παραλάβαμε, κατέληξε. Πραγματοποιήθηκε η περιοδία του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Ανατολική Μακεδονία και ολοκληρώθηκε με την κεντρική του ομιλία στην Καβάλα. Αυτό που όλοι γνωρίζουμε ότι μπροστά μας έχουμε κρίσιμες εκλογικές αναμετρήσεις, όπου για να σας θυμίσω είναι η πρώτη φορά μετά από σχεδόν 4 χρόνια όπου θα πάει ο κόσμος στις κάλπες. Αυτό στην πρόσφατη ελληνική ιστορία δεν έχει ξανασυμβεί να έχει μεσολαβήσει τόσος χρόνος μεταξύ εκλογικών αναμετρήσεων. Θα είναι λοιπόν η πρώτη φορά όπου ο κόσμος πρέπει να αποφασίσει και να κατακρίνει τα πεπραγμένα μιας κυβέρνησης και να στηρίξει τη Νέα Δημοκρατία. Είμαστε το κόμμα, η παράταξη της αλληλεγγύης, της οικονομικής ευημερίας
και της ασφάλειας. Σημείωσε επίσης ότι οι Έλληνες πολίτες μπορούν και πρέπει να ελπίζουν σε μια φωτεινή και αισιόδοξη Ελλάδα που με αυτοπεποίθηση μπορούμε να κάνουμε πράξη. Το νέο ξεκίνημα, τόνισε, περνάει μέσα από μια μεγάλη νίκη της Νέας Δημοκρατίας. Είναι ώρα να αφήσουμε πίσω τον γκρίζο και να ελπίζουμε ότι μπορεί να ανατείλει μια νέα Ελλάδα. Ο κύριος Τσίπρας φοβάται να κάνει εθνικές εκλογές και για τον λόγο αυτό τις πρόχνει όλο και πιο πίσω. Αναφορικά με τις πληροφορίες που θέλουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη να περιοδεύσει για άλλη μια φορά στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη και πιο συγκεκριμένα στον Εύρο, ο κύριος Δρεμετζόπουλος εξηγεί πως δεν υπάρχει ακόμη κάποιο πρόγραμμα, αλλά υπάρχει ακόμη περίπτωση να βρεθεί στην περιοχή μας τις επόμενες ημέρες. Τα μηνύματα λοιπόν που προκύπτουν από την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη αλλά και τη Νέα Δημοκρατία από τις προγραμματικές θέσεις είναι ότι εμείς ζητάμε καταρχήν από τον κόσμο να συμμετέχει στην εκλογική αναμέτρηση. Να αφήσουν την πόλωση, τα διχαστικά διλήμματα στην άκρη και να αποφασίσουν αυστηρά, έχοντας δει πλέον τα πεπραγμένα ολονών. Μακριά όμως από προκαταλήψεις. Ας αποφασίσει ο κόσμος για το ποιοι μπορούν να ανταπεξέλθουν στις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η κρατική μηχανή, αλλά με σοβαρότητα, υπεύθυνα και επαγγελματισμό. Αυτή τη στιγμή τι βλέπουν. Βλέπουμε τον κύριο Τσίπρα και τον ΣΥΡΙΖΑ ότι βλέπουν την ήττα να έρχεται. Οπότε προσπαθούν να ρίξουν όπως συνήθως δηλητήριο στην ελληνική κοινωνία με διχαστικά διλήμματα. Εμείς λοιπόν προβάλλοντας τις θέσεις μας για το καλύτερο πανεπιστήμιο που θα προσφέρει ποιοτικές δουλειές στους νέους, για μείωση της φορολογίας στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, για ασφάλεια ως προϋπόθεση δημοκρατίας, είμαστε με όλους τους Έλληνες. Καλούμε λοιπόν, και αυτό ήταν και το μήνυμα χθες, τον κόσμο να προσέλθει και να πει τέλος στην παρακμή, τέλος στη διχόνοια και τέλος στον διχασμό. Κάπου εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Μείνετε στη Δέλτα Τηλεόραση, ακολουθεί αθλητική εκπομπή. Πάμε γήπεδο, να έχετε ένα όμορφο βράδυ.